Είναι μεγάλη τιμή να έχουμε στο δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV μαζί μας τον αρχηγό της Εθνικής, τον δράκο του ελληνικού μπάσκετ. Πραγματικά μεγάλη τιμή να μιλάμε μαζί του, διότι είναι μια τεράστια προσωπικότητα και σήμερα στο παγκόσμιο μπάσκετ. Την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη Γιαννάκη, λοιπόν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Να μας επιτρέψετε πάνω απ' όλα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς προσωπικά και στη γενιά σας για αυτά που μας προσφέρατε, γιατί αλλάξατε την ιστορία μας. Να είστε καλά. Χαίρομαι που οι άνθρωποι, οι συμπατριώτες μας, όλοι οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο έχουν κάτι να θυμούνται από αυτή την ωραία παρέα που είχαμε κάνει τότε με τον coach, τον κύριο Πολίτη και όλα τα παιδιά φυσικά και όλους τους ανθρώπους που συμπαρασταθήκανε και που μας δώσαν την ευκαιρία να αγαπήσουμε τόσο πολύ αυτό το σπορ, να εξελιχθούμε με πάθος και με πολλή δουλειά. Να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, κάτι που είναι δύσκολο για τους Έλληνες και να μάθουμε ο ένας να παίρνει δύναμη από τον άλλον. Νομίζω ότι ήταν μια συγκλονιστική βραδιά. Σήμερα βρίσκομαι στο Καστελόριζο και είχα ένα ωραίο απόγευμα. Το μοιράστηκα με παιδιά εδώ του σχολείου και με τους γονείς τους. Και με τους ακρίτες θυμηθήκαμε μας. Πάλι, θυμηθήκαμε εκείνες τις ημέρες. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι μπάσκετ. Το βράδυ αυτό της 14ης Ιουνίου του 87 δεν κοιμήθηκε κανείς, έτσι δεν είναι, coach? Εμείς σίγουρα. Νομίζω και όλη η Ελλάδα. Και όχι μόνο η Ελλάδα, όλος ο ελληνισμός, οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Θεωρώ ότι ήταν κάτι συγκλονιστικό. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί από τίποτα, γιατί θεωρώ ότι ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλο τον ελληνισμό. Σπάνια οι Έλληνες θέλανε να συγκριθούν με τους κορυφαίους στον κόσμο και στην Ευρώπη και νομίζω ότι εμείς τους δείξαμε ότι τελικά υπάρχει μεγάλη δύναμη μέσα στον ελληνισμό και αν τυχόν πραγματικά μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να παροτρύνουμε ένα στον άλλο να γίνουμε καλύτεροι, θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά σε οποιοδήποτε τομέα. Πραγματικά, και επειδή ξέρουμε ότι είναι ο χρόνος σας πολύτιμος, βρίσκεστε και πολύ μακριά από την Αθήνα στο Καστελόριζο. Ναι. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά, είναι το ότι σας περιμένουμε στην Κρήτη. Υπάρχει ένα κάμπ μπροστά. Ναι, θα υπάρχει κάνουμε και παρουσίαση και στα Χανιά. Που το κάναμε πέρσι, στο Ηράκλειο. Ξαναρχόμαστε. Εμείς χαιρόμαστε αν τυχόν μπορούμε να παρακινούμε και άλλους να κάνουν κάμπ για τα παιδιά. Γιατί θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να τους δίνουμε τα παιδιά την ευκαιρία να έρχονται σε επαφή με μια διαφορετική ιδέα για το παιχνίδι, με ένα διαφορετικό τρόπο εξέλιξης των χαρακτήρων και της τεχνικής και της αθλητικής της κατάστασης. Και εμείς ερχόμαστε εκεί να παρακινούμε όλη την Κρήτη να κάνει μια προσπάθεια ακόμα μεγαλύτερη, μια και μας έχει χαρίσει παιδιά τα οποία μας έχουν βοηθήσει στον ελληνικό μπάσκετ. Αν ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη τον Κουκολάκη που ήταν συμπαίκτης μου και έδωσε τόσα πολλά και είχε τεράστιο πάθος για το παιχνίδι και πολύ σκληρός αγωνιστής. Μάλιστα τον τίμησε coach πριν λίγες ημέρες ο Παναθηναϊκός. Ναι, πράγματι και νομίζω ότι είναι πολύ λίγο αυτό που κάνανε για τον Δημήτρη, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο κόπιασε πάρα πολύ και έδειξε ότι οι άνθρωποι από την Κρήτη έχουν μεγάλο πάθος και μεγάλη θέληση να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τους δίνουμε όσο μπορούμε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες δυνατότητες να εξελίξουν τα προσόντα τους. Και εμείς ερχόμαστε για αυτό το λόγο. 30 Ιουνίου, θα είμαστε 30 Ιουνίου εκεί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Σας περιμένουμε με χαρά μεγάλη. Θα χαρώ πολύ να δω παιδιά να δουλέψουμε μαζί, να παίξουμε, να κάνουμε προπόνηση και γιατί όχι, ίσως κάποιο παιδί να το παρακινήσουμε να δουλέψει ακόμα σκληρότερα και να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Και κάτι τελευταίο, coach, το Ηράκλειο έχει συνδεθεί με την εθνική ομάδα. Μάλιστα, φυσικά, περιμένουμε ακόμα και με τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο να έρθει η επόμενη αποστολή. Θεωρούμε ότι τα δύο αωράκια έχουν φέρει γούρι στην εθνική, της έχουν δώσει όθηση. Καλά, δεν το συζητάμε φυσικά, μα νομίζω ότι η αγάπη των κριτικών για την εθνική ομάδα είναι ιδιαίτερη. Εγώ έχω επισκεφθεί και σαν παίκτης στο παρελθόν και είχα γυρίσει κάποια χωριά και είδα την αγάπη που είχε ο κόσμος για το ελληνικό μπάσκετ, για την εθνική μας ομάδα.
και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και η εθνική ομάδα αλλά και όσοι μπορούν να βρίσκονται κοντά στα Κρητικόπουλα και να τα βοηθάνε να έχουν παραστάσεις και περισσότερες ιδέες για το παιχνίδι, να τους τη δίνουν αυτή την χαρά. Έτσι, και ελπίζουμε να φέρουμε γούρι και εν όψη του Μουντομπάσκετ. Παγκοσμίου, βέβαια, βέβαια. Είμαι σίγουρος. Η άβρα από την Κρήτη είναι ιδιαίτερη. Πάντα. Χαιρόμαστε πολύ γιατί όταν το λέτε εσείς αυτό αποκτά άλλη βαρύτητα και αξία. Είναι coach, η αλήθεια. Είναι αλήθεια. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και ήταν τιμή μας που σας είχαμε απόψε μαζί μας στο δελτίο. Καλή επιστροφή από το Καστελόριζο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας 30 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.